Καλημέρα. Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και το πρωινό μας vlog είναι έτσι έντονο και ιδιαίτερο. Καυγάδες και ασυνεννοησία στο δεύτερο γάμο. Καλημέρα αγαπητή μου Θέκλα, καλημέρα. Είμαι μια μητέρα δύο παιδιών. Πήρα το θάρρος να σου γράψω μετά από αρκετές ημέρες που σε παρακολουθώ και ακούω τα βίντεο σου στο κανάλι. Διανύω μια περίοδο άγχους, μεγάλης συναισθηματικής και ψυχικής φόρτισης, εξαιτίας της σχέσης μου με τον σύζυγό μου. Είμαι κυριολεκτικά σε απόγνωση. Δεν μπορώ να φάω και να υπάρχω φυσιολογικά στην εργασία μου και βρίσκομαι σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Θα σου πω κάποια στοιχεία της σχέσης μας, μήπως και μπορέσεις να μας βοηθήσεις. Με τον σύζυγό μου είμαστε παντρεμένοι 2 χρόνια τώρα και έχουμε και ένα κοριτσάκι 2 ετών. Συνολικά όμως είμαστε μαζί σε σχέση 6 χρόνια. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνώριζα από το σχολείο, καθότι ήμασταν συμμαθητές. Πριν από 8 χρόνια και ενώ ήμουν παντρεμένη με τον πρώτο μου σύζυγο και πατέρα του γιού μου, ο τωρινός μου σύζυγος με προσέγγισε μέσω Facebook σαν φίλος αρχικά και έτσι βρεθήκαμε σαν παλιοί συμμαθητές να πούμε τα νέα μας. Όταν βρεθήκαμε είχε πολύ χαρά, και εγώ το ίδιο, γιατί ήταν από τα παιδιά που έκανα παρέα στο σχολείο και συμπαθούσα αρκετά. Στη συνάντησή μας μου μιλούσε για το γάμο του, πως έχει δυσκολίες και με τη σύζυγο του δεν περνάει καλά και είναι δυστυχισμένος. Κατάλαβα από όταν χαιρετηθήκαμε για να επιστρέψουμε σπίτι μας, πως κάτι παραπάνω από απλή φιλία μου έδειχναν τα μάτια του. Έτσι, σε επόμενες επικοινωνίες που μου ζητούσε να βρεθούμε, εγώ αρνιόμουν και έλεγα καλύτερα όχι. Και καλά έκανες, εφόσον ήσουν και εσύ παντρεμένη και αυτός παντρεμένος. Παρ' όλα αυτά, και ενώ εκείνος μου έστελνε μηνύματα και προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου, και ενώ είχαν περάσει 6 μήνες, έπιασα τον άντρα μου στα πράσα με άλλη γυναίκα. Και μετά από σχεδόν 2 πολύ δύσκολους μήνες, χώρισα και έφυγα από το σπίτι που ανήκε στον πρώην άντρα μου μαζί με το παιδί μου. Καθώς ήμουν απογοητευμένη και λυπημένη, άρχισα να απαντάω στα μηνύματα του τωρινού μου συζύγου και κάποιες φορές βρισκόμασταν για καφέ και τα λέγαμε «Πώς ήρθε και σε μένα η ζωή σου έτσι, wow!». Η σχέση του με τη γυναίκα, το πώς εκείνος βέβαια μου έλεγε, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Και εμείς δενόμασταν όλο και περισσότερο. Εκείνη την περίοδο είχα κι άλλες απώλειες στη ζωή μου που με έριξα ψυχολογικά. Πέθανε ο αγαπημένος μου πατέρας και η μάνα μου έπεσε σε κατάθλιψη. Ήρθαν όλα μαζί, λέει, ενός κακού μοίρια έπονται, αυτό λέει ο λαός. Συνήθως τα κακά έρχονται όλα μαζί και τα καλά όλα μαζί, με ένα περίεργο τρόπο. Η αλήθεια είναι πως ήρθαμε κοντά και συνάψαμε ερωτική σχέση ενώ ήταν ακόμα με τη σύζυγο του. Κάτι για το οποίο μετάνιωνα και μετανιώνω ακόμα. Είπαμε, life happens. Πράγματα τα οποία λέγαμε εγώ με τίποτα δεν θα έκανα αυτό το πράγμα, έρχεται η ζωή και μας αποδεικνύει ότι μπορείς και εσύ να το κάνεις αυτό. Τα πάντα μπορούν να συμβούν ή ποτέ μη λες ποτέ. Το μετανιώνεις εκ των υστέρων όμως, γιατί φαντάζομαι, για όπως εγώ γνωρίζω και το υπόλοιπο της επιστολής σου, το γεγονός ότι μπήκες σε ερωτική σχέση μαζί του πρωτού ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και ενώ εσύ ήσουν πολύ πληγωμένη και από την τρομερή προδοσία από τον πρώτο σου σύζυγο, αλλά και από τα άλλα που συνέβησαν στη ζωή σου, το χαμό του πατέρα σου, την ασθένεια της μητέρας σου κλπ, ήσουν να σε βάλω τη θέση. Εκείνος έτρεχε σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους και μου έλεγε ότι ήταν σε διάσταση με τη γυναίκα του και ότι πήγαιναν στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους για τα παιδιά και πώς να ανακοινώσουν το χωρισμό. Όλο αυτό κράτησε περίπου 3 χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα εμείς χωρίζαμε και τα ξαναβρίσκαμε. Μιλούμε αυτό που λένε volatile relationship, που λένε οι Εγγλέζοι, δηλαδή ταραχώδη σχέση. Η σχέση μας ήταν εκρηκτική. Εκείνος ζήλευε απίστευτα, μου έστελνε 300 μηνύματα τη μέρα και ήθελε να ξέρει κάθε μου βήμα. Ήταν δηλαδή πολύ χτυτικός. Βλεπόμασταν 2 με 3 φορές τον μήνα. Η αλήθεια είναι πως τον αγάπησε ολοκληρωτικά και έδωσε όλο μου τον εαυτό. Τόσο ποτέ ούτε με τον πρώτο μου σύζυγο που ήμασταν από παιδιά μαζί. Μετά 3 χρόνια σχέσης χώρισε από τη γυναίκα του επίσημα. Είναι αλήθεια πως χωρίζαμε αρκετές φορές γιατί εγώ δεν άντεχα την παράλληλη αυτή σχέση και τον πίεζα εφόσον δεν ήταν καλά εκεί να χωρίσει. Βέβαια είχα ανακαλύψει πως εκτός από εμένα είχε σχέση άλλη. Δεν γνωρίζω τη διάρκεια και με άλλη παντρεμένη κοπέλα. Παράλληλα. Και λεπούρι. Όταν το έμαθα του το είπα και ενώ χωρίσαμε με άσχημο τρόπο τα ξαναβρήκαμε μετά από λίγο καιρό.
πάντα προσπαθούσε να δικαιολογεί τον εαυτό του, πως εφόσον εγώ δεν έκανα ακριβώς ό,τι μου έλεγε και δεν ακολουθούσα αυτό που ήθελε και τσακωνόμασταν άσχημα, εκείνος γι' αυτό τον λόγο πήγαινε με άλλες γυναίκες. Όχι, πήγαινε με άλλες γυναίκες γιατί λειτουργούσε ως γυναικάς. Όχι επειδή εσύ δεν τον άκουγες. Αλίμονο, αν κάθε φορά που τσακώνεται ένα ζευγάρι και αν κάθε φορά που η γυναίκα δεν υπακούει, πόσο μισογενιστικό είναι αυτό, δεν υπακούει τον άνδρα. Και μόνο η λέξη υπακού είναι, σηκώνει τις τρίχες κάγκελο, είναι που είναι σηκωμένες σήμερα. Σημαίνει ότι ρίχνει την ευθύνη για τη δική του απιστία, η οποία η απιστία του ήταν σε πολλαπλά επίπεδα. Απατούσε την πρώτη γυναίκα του μαζί σου, απατούσε σένα με τη φιλενάδα, απατούσε σένα με άλλες μετά. Το αποδίδει σε σένα, αυτές εσύ, όχι αυτός που κάνει τέτοιες επιλογές, που έχει τέτοιο πρόβλημα, τέτοιο εθισμό ίσως στις σχέσεις, τον οποίο δεν πάει να το θεραπεύσει. Πάντα όμως γύριζε σε μένα, λέγοντας μου πως η αιτία ήμουν εγώ και πως αν το καταλάβαινα θα ζούσαμε μαζί. Α, η αιτία των προβλημάτων ήσουν εσύ, μάλιστα. Πάντα φταίς εσύ, για όλα φταίς εσύ. Δεν το κατάλαβες ακόμη πως για όλα φταίς εσύ. Μετά πολλά και μετά από άλλον ένα μεγάλο τσακωμό που τον έπιασα κυριολεκτικά στα πράσα με μια πελάτησα του κλειδωμένου στο γραφείο του. Με παρακαλούσε να τα ξαναβρούμε και πως θα κατάφερνε να διαχειριστεί το θυμό του. Και πως το να θέλει να πάει με άλλες γυναίκες είναι εξαιτίας της δικής μου συμπεριφοράς. Δεν φτάνει που πιέσαι τον άντρα σου στα πράσα με άλλη γυναίκα, πιέσαι και τον φίλο σου και μετά προχώρησες. Πέρασε ένας μήνας όπου με κατέκλυζε με 100 αναπάντητες και άφθονα μηνύματα να το συγχωρήσω και να είμαστε μαζί. Η οικογένεια είναι το μόνο που ήθελα από μικρή. Δεν είναι στόχος ζωής το να κάνεις οικογένεια, αγάπη μου. Το να λες ότι από μικρή το μόνο που ήθελα ήταν να κάνω οικογένεια δείχνει πράγματα για σένα. Δείχνει ότι προφανώς έχεις μεγαλώσει σε ένα συντηρητικό, πατριαρχικό περιβάλλον. Προφανώς δεν εκτιμάς και δεν αγαπάς τον εαυτό σου τόσο ώστε να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μόνο το να γίνεις μάνα και να γίνεις σύζυγος που θα σου δώσει αξία ως γυναίκα. Και ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η αγάπη, η εντιμότητα, η υπευθυνότητα, πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πληρούσε ούτε ο πρώτος, αλλά ούτε και ο δεύτερος του σύζυγος, έτσι όπως τα περιγράφεις. Δέχτηκα στο τέλος, δέχτηκες δηλαδή να τον πάρεις πίσω μετά από όλα αυτά, επειδή η οικογένεια είναι το μόνο που ήθελες από μικρή. Θέλω να διαβάσεις το βιβλίο «Η ανατομία μιας γυναίκας», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μου σε μορφή flipbook, κάτω από τη στήλη ηλεκτρονικές εκδόσεις, για να δεις εκεί πέρα ότι δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις γυναίκες η αιμονή με το γάμο. Άρα, δέχτηκες και από την πρώτη επαφή μείνεις έγκυος στο παιδί. Πέρασα πολύ δύσκολο που να γεννηθεί, γιατί εκείνος ήταν πολύ πιεστικός και ήθελε ταυτόχρονα να κάνει ό,τι θέλει μέσα στην ημέρα χωρίς να δίνει αναφορά. Ζούσαμε και ζούμε παρέα με το γιο μου. Εννοείς ότι ζούσαμε και ζούμε παρέα και με το γιο μου, ότι πήγατε και ζήσατε όλοι μαζί με το γιο σου, ο οποίος είναι έφηβος, και ότι περνάς περισσότερες ώρες της μέρας με το γιο σου παρά με τον άντρα σου. Η αλήθεια είναι πως ο άντρας μου και ο δεύτερος είναι εξαιρετικός πατέρας και για τους γιους του και για το κοριτσάκι που έχουμε μαζί. Δεν λες τι είδους πατέρας, stepfather, πατριός είναι για το γιο σου, θα δούμε παρακάτω. Είναι ένας πολύ ικανός άντρας, τον οποίο θαυμάζω για τις αντοχές του, τις δυνατότητες του, τη χαρά του για ζωή και την αγάπη του στα παιδιά. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος αντιθέσεις, θα λέγω. Στο σπίτι, όταν έχει όρεξη και μπορεί, βοηθάει σε όλα όταν εγώ είμαι στη δουλειά. Δεν αφήνει υποχρεώσεις και κρεμότητες και γενικά είναι σε όλα τυπικός. Σε όλα εκτός από τη σχέση του με σένα. Θέλει βέβαια πάντα να του λες μπράβο, να τον επιβραβεύεις για ό,τι και αν κάνει. Αντιθέτως, όταν κάνω εγώ τα του σπιτιού, μου λέει είναι υποχρέωση σου. Μισογίνης. Μια φορά σχεδόν το μήνα τσακωνόμαστε πολύ άσχημα, όπως και όταν είμαστε σε σχέση, και αυτό γιατί όταν έχει νεύρα ή κάτι δεν του πηγαίνει καλά, έρχεται σπίτι φορτωμένος και μιλάει άσχημα και αυταρχικά σε μένα και στο γιο μου. Το γιο σου από τον πρώτο σου γάμο. Η τσακωμή μας είναι πολύ άσχημη, γιατί εκείνος απαιτεί να δεχτώ ό,τι και αν λέει, ακόμα και ό,τι φωνάζει και απαιτεί. Τον τελευταίο καιρό όμως έχω κουραστεί
και το απαντώ λέγοντάς του πως πρέπει να ερεμήσει και να με σέβεται. Και εμένα και τα παιδιά και να σταματάει. Αυτό επάνω στο τσακωμό φέρνει ένταση και είναι πολλές φορές οι φορές που εγώ αγαναχτώ και του λέω τελειώσαμε. Γιατί χρησιμοποιεί βριστικές λέξεις προς το πρόσωπο μου. Εγώ θέλω να σταματήσει να μιλάει και του το λέω και συνεχίζει για ώρες φωνάζοντας. Τι ζωή είναι αυτή. Τι ζωή είναι αυτή. Τι επώδυνοι ψυχικά καυγάντες είναι αυτοί. Φεύγω από το ένα δωμάτιο για να βρω ηρεμία και με ακολουθεί φωνάζοντας πως δεν είμαι γυναίκα και πως πρέπει να κλείσω το στόμα μου. Α, δηλαδή όταν απαντάμε πίσω δεν είμαστε γυναίκες, είναι μόνο οι άντρες δικαιούνται να απαντούν. Μισογυνισμός. 2 με 3 φορές με έχει πιάσει από το λαιμό και τα μαλλιά να με τραβάει, έχει εξασκήσει και σωματική βία δηλαδή. Ευτυχώς τα παιδιά δεν ήταν μπροστά, πέρα από αυτή τη φορά που με έπιασε από τα χέρια και με τραβούσε γιατί του είπα πως πνίγομαι και θέλω να πάω μια βόλτα όπου και τελικά δεν με άφησε. Εδώ και 20 ημέρες έχω σκεφτεί όλη μου τη ζωή. Έχω σκεφτεί πόσο λάθος είναι να του μιλάω όταν εκείνος φωνάζει. Πολλές φορές του λέω δεν είσαι καλά άνθρωπε μου έτσι που μιλάς και συμπεριφέρεσαι. Όλες τις φορές που τσακωνόμαστε λέει πως έχω πρόβλημα που δεν κάνω πίσω και δεν βουλώνω το στόμα μου όταν φωνάζει. Ναι, εσύ έχεις το πρόβλημα που ασχημονεί. Και αντιδράς. Ναι. Αντιδράς όταν ασχημονεί. Εσύ είσαι το πρόβλημα. Που δεν είσαι γυναίκα, που είσαι άνδρας. Παρ' όλα αυτά δεν του λέω τρελά πράγματα. Απλώς του ζητάω να μην φωνάζει και πως αυτά που κάνει να χτυπάει το τραπέζι και να μας τρομοκρατεί δεν είναι φυσιολογικά. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται πως εάν εγώ δεν μιλούσα τίποτα και δεν μιλούσα τίποτα δεν θα έπαιρνε αυτές τις διαστάσεις. Ναι, για όλα αυτές εσύ, για όλα. Ειρωνικά το λέω, α. Να επισημάνω πως σχεδόν την επόμενη τη μεθεπόμενη ημέρα με προσεγγίζει με πειράγματα ερωτικά και αστεία, αλλά εγώ δεν θέλω και δεν κάνω πίσω γιατί νιώθω πως δεν με σέβεται και μέσα μου κάτι έχει παγώσει. Η προσέγγιση του είναι ερωτική και θέλει μετά από τσακωμό, αν είχε το ίδιο βράδυ, να κάνουμε έρωτα. Βέβαια η συμπεριφορά του ακόμα και τότε δεν είναι τρυφερή. Ναι, σιγά που θα είναι τρυφερή στο κρεβάτι η συμπεριφορά του μετά από όλα αυτά. Έχω προσπαθήσει να του μιλήσω και σχεδόν ποτέ δεν με αφήνει να του πω ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορώ να είμαι γλυκιά. Και να ξεχάσω τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν με αφήνει. Του έχω πει πως δεν αντέχω άλλο αυτή τη συμπεριφορά του και πως αν θέλει να συμφιλειωθούμε να με προσεγγίσει διαφορετικά. Να με πάρει αγκαλιά με ήρεμο τρόπο, να μου μιλήσει κάτι που εκείνος πιστεύει πως αυτό είναι δουλειά της γυναίκας. Για όλα αυτές εσύ. Είναι δική σου δουλειά που δεν του μιλάς ήρεμα. Αυτός να σε βρίζει, να σου φωνάζει, να σχημονεί και εσύ να του μιλάς ήρεμα. Μα θα με τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά. Από ποιο αιώνα έρχεται. Δεν θέλω να έρχομαι σε επαφή μαζί του και σχεδόν κάθε βράδυ με πίεση θέλει να βρισκόμαστε, λέγοντάς μου πως είμαι ακόμα γυναίκα του και πως πρέπει στο μυαλό μου να διαχωρίσω το σεξ με την έλλειψη επικοινωνίας που έχουμε. Σοβαρά. Να κάνετε σεξ κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα ενώ δεν έχετε επικοινωνία και ενώ έχουν προηγηθεί καυγάδες. Αυτό είναι ψυχοπαθές να του πεις. Αυτό είναι σχιζοφρενογόνο να του πεις. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ολόκληρος να πάει να κάνει έρωτα με κάποιον άλλο μου μόλις πριν έχουν κατασκοτωθεί. Δεν γίνεται. Νιώθω τρομερό εγκλωβισμό και ενώ που όλη μέρα όσο είμαστε σπίτι η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη, κάθε φορά που αρνιέμαι να βρεθούμε στο κρεβάτι εκείνος γίνεται πιο επιθετικός λεκτικά. Αυτός είναι και ο λόγος που αφήνομαι ερωτικά, ενώ στην πραγματικότητα δεν θέλω, δηλαδή σε βιάζει στην ουσία. Ξέρω πως σε έχω κουράσει. Η αλήθεια είναι πως είμαι και εγώ σε μερική σύγχυση και δεν ξέρω να συμπεριφερθώ στον ίδιο μου τον εαυτό. Του είπα να πάμε σε ψυχολόγο ή σύμβουλο γάμου και αρνιέται. Του είπα κιόλας πως επειδή ισχυρίζεται πως έχω πάθηση όπως εκείνος ισχυρίζεται, να πάμε μήπως πάρω θεραπεία, αλλά αρνιέται. Βεβαίως αρνιέται γιατί αν πάει στο ψυχολόγο θα αποκαλυφθεί. Να σημειώσω πως τις συνεδρίες που εκείνος έκανε με την πρώτη του σύζυγο του είχαν μπει πως πάσχει από διπολική διαταραχή και για ένα μήνα είχε ξεκινήσει θεραπεία, την οποία έκοψε μόνος του, λίγο πριν χωρίσει γιατί πίστευε πως εκείνος ήταν καλά και απλώς η σύζυγος του δεν τον άκουγε και δεν τον ακολουθούσε σε ό,τι ήθελε και έκανε πως ήταν αδύναμη. Όταν κάποιος έχει διπολική διαταραχή και είναι διαγνωσμένος από ψυχίατρο, εάν παίρνει τη θεραπεία του συστηματικά, μπορεί να έχει μια καθόλου αρμονική σχέση και με τον εαυτό του και με τους γύρω του. Εάν έχεις διάγνωση με διπολική διαταραχή και δεν παίρνεις θεραπεία, τότε μπορείς να λειτουργήσεις μέσα στην κοινωνία. Μπορείς.
Ωχ, είμαι πραγματικά σε πολύ δυσάρεστη θέση. Επειδή του λέω πως δεν αντέχω άλλο και δεν μπορώ να είμαι έτσι μαζί του, με κατηγορεί πως το χωρίζω σε 5 λεπτά για ένα τσακωμό που συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια, αλλά εγώ δεν κλείνω το στόμα μου. Ναι, το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν κλείνεις το στόμα σου. Το χωνέψαμε. Ειρωνικά πάλι το λέω αυτό, όχι να πιστέψεις. Όσο και αν έχω προσπαθήσει να του πω πως η ιστορία ξεκινάει λίγο πιο πίσω και πως συναισθηματικά έχω διαλυθεί εξαιτίας της συμπεριφοράς του, γι' αυτό και δεν μπορώ να είμαι όπως εκείνος, θέλει, δεν το καταλαβαίνει. Λέει πως έχω κακία και είμαι αιμοβόρο άτομο, πως δεν είμαι γυναίκα. Πόσο μισογύνης μπορεί να είναι κάποιος, πόσο! Είμαι άντρας που το κρατάω και απαντώ και ένα σωρό άλλα. Με κάνει να νιώθω ενοχές για το παιδί, πως θα το καταστρέψω που δεν αλλάζω γνώμη. Μιλά για το παιδί που κάνατε μαζί, το κοριτσάκι. Και δεν δέχομαι πως έχω πρόβλημα και καταλήγουμε κάθε φορά λίγο πριν το χωρισμό. Είναι αλήθεια πως έχω τρομερή ανασφάλεια μέσα μου. Παρόλα τα προβλήματα που έχουμε, δεν ξέρω αν πρέπει να το βουλώνω το στόμα μου προκειμένου να είμαστε μαζί. Αυτή τη συνταγή, το να βουλώνεις το στόμα σου προκειμένου να είσαστε μαζί, είναι η συνταγή του σου να περάσουμε, την οποία ακολούθησαν χιλιάδες γυναίκες οι οποίες κατέληξαν να είναι θύματα γυναικοκτονίας. Δεν είναι λύση στα προβλήματα έλλειψης επικοινωνίας σε ένα ζευγάρι, στα προβλήματα ψυχικών διαταραχών σοβαρών που δεν δέχονται θεραπεία, στο να μην μιλάει το θύμα. Μήπως αυτό δουλέψει και ρεμίσουμε? Αν και ξέρω μέσα μου πως δίχως βοήθεια αυτό δεν θα αλλάξει κάτι. Είμαι σε απόγνωση πραγματικά. Σου έγραψα και σου ζητώ συγγνώμη πραγματικά που σε κούρασα με όλα αυτά. Ήθελα όσο γίνεται να σου δείξω τι μου συμβαίνει. Αυτό η φίλη το έστειλε πριν αρκετό καιρό. Και 2 μήνες μετά, εγώ το διάβασα, δεν το διάβασα, είδα το θέμα, μόλις μου στέλνετε ένα mail δεν το διαβάζω, γιατί αν διαβάζω τα mail που έρχονται κάθε μέρα, που έρχονται καμιά 20-30 mail, αν κάθομαι να τα διαβάσω με προσοχή, δεν θα κάνω οτιδήποτε άλλο παρά να διαβάζω με προσοχή τα mail. Τη απάντησα τη φίλη ότι θα παίρνει σειρά για vlog. Τώρα που ήρθε η σειρά του, έχω ασχοληθεί 4 ώρες με αυτό το mail, αλλά τώρα που ήρθε η σειρά του. Με αυτό το mail και το άλλο mail και το άλλο mail, γιατί θα δείτε γίνεται στην πορεία. Και 2 μήνες μετά μου στέλνει η φίλη: καλησπέρα, αγαπητή μου Θέκλα, είναι η δεύτερη φορά που σου γράφω. Εξακολουθώ να βρίσκομαι σε απόγνωση. Ένταση μεγάλη, νιώθω κόμπο στο λαιμό και βάρος μπροστά ψηλά στο στήθος. Το πρόβλημα που απασχολούσε και πάντα με απασχολεί είναι η συμπεριφορά του άνδρα μου και έπειτα η δική μου αντίδραση και οι μετέπειτα σκέψεις που έχω για ό,τι μας συμβαίνει. Με γεμίζει με τύψεις για το μικρό μας παιδί και πως οποιαδήποτε άλλη γυναίκα θα διαχειριζόταν τον άντρα της και θα έσωζε το σπίτι της. Δεν θυμάμαι καλά ποτέ αν το προηγούμενο mail ήταν 2 μήνες πριν. Θυμάμαι όμως κάποιες λεπτομέρειες που σου είχα γράψει. Πέραν εκείνων που σου έχω γράψει, ο άνδρας μου θεωρεί πως δεν ξέρω τι μου γίνεται με τα οικονομικά του σπιτιού. Παρόλο που εγώ είμαι μια απλή γυναίκα, μητέρα, χωρίς υπερβολές, δεν έχω φίλες και πέρα από τη δουλειά μου που κάνω εδώ και 20 χρόνια, είμαι μια γυναίκα του σπιτιού, όπως θα έλεγε κανείς. Φροντίζω εκείνον και τα παιδιά όλη μα όλη τη μέρα. Όλα αυτά τα επισημαίνω γιατί πραγματικά απορώ γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ικανοποιείται ποτέ. Παρόλα αυτά, όσο γλυκιά, καλή και περιποιητική να είμαι, πάντα ο άντρας μου έχει παράπονα από μένα για τον τρόπο που μεγαλώνω το γιο μου από τον προηγούμενο γάμο. Πως δεν βάζω όρια, δεν είμαι απαιτητική μαζί του, με το γιο σου, ως και τον τρόπο που κάνουμε έρωτα, γιατί έχω άγχος όταν για παράδειγμα είναι ο γιος μου σπίτι και θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Εκείνος με κατηγορεί πως δεν αφήνομαι, δεν με ακούει. Γενικά είμαι σφιγμένη. Αυτά όμως μόνο όταν είναι το παιδί σπίτι, γιατί όταν είμαστε μόνοι μας κάνουμε ελεύθερα και δεν έχει παράπονα. Οφείλει ο δεύτερος σου άνδρας να σεβαστεί το γιο σου από τον πρώτο σου γάμο, όπως οφείλεις και εσύ και σέβεσαι τους δικούς του γιους από τον πρώτο του γάμο. Σημείωσε ότι με το σεξ έχει μια ιδιαίτερη σχέση και βρισκόμαστε κάθε μέρα. Έχει ένα θυσμό. Αυτό το έχουμε καταλάβει από τότε που σε απατούσε, που δεν ζούσατε μαζί. Με κατηγορεί επίσης πως δεν πληρώνω εγώ τις υποχρεώσεις τις οικονομικές και πως τρώει καλά ο πισινός μου και κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου. Μέσα σε άλλα είπε απειλώντας πως θα μας αφήσει να πεινάσουμε για να καταλάβουμε και πως να μην βγάζω γλώσσα. Δηλαδή μιλάμε, μου έχει ανέβει πίεση 25. Μου φώναζε μπροστά στα παιδιά να μάθω να βουλώνω το στόμα μου γιατί αυτό θα είναι αιτία χωρισμού. Τρως καλά εσύ και ο γιος, μου έλεγε για άλλη μια φορά και ένα σωρό άλλα. Και περιγράφει η φίλη ένα βίαιο καυγά μεταξύ τους που διήρκησε 2-24 ώρα.
Σηκώθηκε μετά τον καυγά λέγοντας του πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν αντέχω να βιώνω αυτή τη συμπεριφορά συνέχεια με τον τρόπο που μου μιλάς. Φωνάζεις, δεν σέβεσαι τις ώρες, τα παιδιά μου. Πει αν θέλεις άσε το παιδί, δε, το μικρό το παιδί και εσύ να φύγεις. Πραγματικά δεν αντέχω άλλο και μέσα μου όνουσα ήδη μια φορά χωρισμένη και γνωρίζοντας τις δυσκολίες έχω δίλημα. Δεν είμαι καθόλου καλά μέσα μου. Παρόλο που έχω αισθήματα για εκείνο, γνωρίζω ότι καμιά γυναίκα δεν πρέπει να δέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Εγώ παίρνοντας αυτό το mail, το διάβασα και έγραψα. Καλή μου, να πάρεις επηγόντως τηλέφωνο. Αν είσαι στην Κύπρο στο 1440, αν είσαι στην Ελλάδα στο 15900, για να ζητήσεις βοήθεια και καθοδήγηση. Δεν παίζουμε με τη βία. Εγώ δυστυχώς μέσω mail δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πάρε τηλέφωνο είτε στο 1440 αν είσαι στην Κύπρο, είτε στο 15900 αν είσαι στην Ελλάδα. Και τώρα που ήρθε η ώρα για να το κάνω vlog, έστειλα στη φίλη τι γίνεται, τώρα ήρθε η ώρα να το κάνω vlog. Και μου απάντησε. Καλησπέρα Θέκλα μου αγαπημένη. Να σου πω πως καταρχήν μου αρέσουν πολύ τα μαλάκια σου, έτσι σε μια κούκλα. Αυτή πάει καλά για να μιλάει για τα μαλλιά μου, σε ευχαριστώ. Στο θέμα μας όμως, σου ζητώ συγγνώμη που παρέλειψα να σε ενημερώσω για την κατάστασή μας. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι ο δικός μου ρόλος είναι να απαντάω σε email μέσω vlog, τα οποία γίνονται για ψυχοεκπαιδευτικούς σκοπούς, για θεωρητικούς σκοπούς και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ψυχοθεραπεία ή την άμεση βοήθεια. Γι' αυτό όταν το πήρα εκείνο το mail που έτυχε να το διαβάσω ολόκληρο, της έστειλα να πάρει κατευθείαν στις γραμμές για τη βία στην οικογένεια. Οι σκέψεις με κατέκλυζαν τόσο που δεν κατάφερνα να φέρω σε ισορροπία τα παιδιά, το σπίτι, τη δουλειά, τίποτα δεν πήγαινε καλά. Επιπλέον είχα πολλά νεύρα και γύριζα στο σπίτι από δωμάτιο σε δωμάτιο και έβριζα. Ποιος? Εγώ. Δεν βρίζω ποτέ, μα ποτέ. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τελείωσα, δόξα τω Θεώ, χαίρομαι. Απευθύνθηκα σε ψυχολόγο, σύμβουλο γάμου και έπειτα σε ψυχίατρο. Μίλησα ώρες ατελείωτες για πράγματα που με βασανίζουν. Η τωρινή μου κατάσταση με τον σύζυγο μου, όπως και για τη δύσκολη παιδική μου ηλικία. Ήμουνα σίγουρη πως είχες δύσκολη παιδική ηλικία, διαφορετικά δεν θα έμπλεκε σε τέτοιες κακοποιητικές σχέσεις όπως έχεις μπλέξει. Όλα αυτά με βοήθησαν να μάθω καλύτερα τον εαυτό μου, να μάθω πως να με σέβομαι, ναι καλά το διαβάζεις, να με σέβομαι, να προσέχω περισσότερο εμένα. Έμαθα να διεκδικώ, να έχω αυτοπεποίθηση για αυτό που είμαι σαν άνθρωπος, σαν ψυχή, σαν μητέρα. Η κατάσταση μετά από όλα αυτά είναι εξής. Μετά από όσα συνέβηκαν, όταν σου έγραψα, ο άντρας μου έφυγε από το σπίτι εφόσον εγώ του το ζήτησα, γιατί αδυνατούσα να ανταποκριθώ στα νεύρα του και στις φωνές του. Δεν τον άντεχα άλλο. Απέτησα να δούμε και δυο γιατρό-ψυχίατρο, αν ήθελε να συνεχίσουμε να είμαστε οικογένεια όπως μου έλεγε. Είπαμε κι άλλα πολλά πράγματα όσο αφορά συμπεριφορές δικές του και δικές μου. Αυτό έγινε ενώ είμαστε χώρια. Μπράβο, πολύ καλά κάνατε και μείνατε χώρια. Μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα και ενώ έρχοντας σπίτι να μένει με το κοριτσάκι μας για να δουλεύω, συζητήσαμε τη σχέση μας και βρήκαμε τα λάθη μας και έκτοτε είμαστε μαζί δίχως εκρήξεις, βίαιες συμπεριφορές και φωνές. Συνεχίζει να βλέπει ψυχίατρο και ψυχολόγο όπως και εγώ και φαντάζομαι να παίρνει τη θεραπεία που έπρεπε να πάρει για τη διπολική. Είναι αλήθεια πως εγώ δεν επαναπαύομαι και ξέρω καλά μέσα μου όσα συνέβησαν και πως οι άνθρωποι αλλάζουμε πολύ δύσκολα. Ναι, αλλά όμως με τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής, αν κάνει τη θεραπεία και τη ψυχοθεραπεία παράλληλα, μπορεί να αλλάξει. Ναι, μπορεί. Έμαθα όμως κοιτάζοντας μέσα μου να δίνω προτεραιότητα σε πράγματα αληθώς σημαντικά και ουσιώδη. Να πιστεύω στον εαυτό μου και να μην επιτρέπω πια σε κανέναν ή καλύτερα να μην του δίνω το δικαίωμα να μου συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο. Νιώθω πιο δυνατή, πιο αποφασισμένη, πιο έτοιμη από ποτέ να μεγαλώσω με ηρεμία τα παιδιά μου και να ζήσω μια ζωή σε ηρεμία και αγάπη όπως αξίζει σε όλους μας. Μπράβο αγάπη μου. Άρα πλέον δεν είναι προτεραιότητα σου η οικογένεια, προτεραιότητα σου είναι η ψυχική υγεία. Και το υγιές περιβάλλον σας στο οποίο να ζεις και εσύ και τα παιδιά σου. Με τον άντρα μου είμαστε καλύτερα από ποτέ και ας έχουμε μικρές διαφωνίες. Τα πράγματα δεν οδηγούνται σε καταστάσεις όπως αυτές που ζούσαμε. Ευτυχώς, εγώ που τις διάβασα, τρόμαξα, σκιάχτηκα. Φαντάζομαι εσύ και τα παιδιά που το βιώσατε. Και τα παιδιά να τα δει παιδό ψυχολόγο. Και τα παιδιά να τα πάτε στον παιδό ψυχολόγο. Το γιο σου το μεγάλο και την κόρη σου το μικρή να την πάτε σε παιδό ψυχολόγο από τη στιγμή που έχουν βιώσει αυτές τις σκηνές απείρου κάλου μέσα στο σπίτι τα παιδιά. Είμαι σίγουρη πως η βοήθεια που ζητήσαμε ήταν καταλυτική για τη σχέση μας. Σε ευχαριστώ πραγματικά από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και την αγάπη σου και εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Σε παρακολουθώ καθημερινά, είσαι αγαπημένη μου συνήθεια, σε φιλώ και εγώ σε φιλώ.
και σου στέλνω την αγάπη μου, όπως είμαι σίγουρη πως θα σου στείλουν την αγάπη μας και οι φίλοι από το κανάλι που θα σχολιάσουν από κάτω. Νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι, τα έχεις πει όλα εσύ. Δηλαδή, διαβάζοντας και την πρώτη σου επιστολή και κομμάτι από τη δεύτερη σου επιστολή, δεν διάβασα τον καβγά, το που διήρκησε 2 μέρες, δεν το διάβασα. Δεν το διάβασα γιατί ήταν πολύ προσωπικά θέματα εκείνα που λέγονταν εκεί. Εφόσον έχετε πάει στο ψυχολόγο, έχετε πάει στο ψυχίατρο και έχετε δει βελτίωση, δεν υπήρχε λόγος να αναπαράγουμε εκείνο το πολύ αρνητικό πράγμα. Πάρα πολύ αρνητικό πράγμα. Σαφώς, ο άντρας σου έχει θέματα. Πρέπει να έχει εθισμό στο σεξ ο άντρας σου. Συζητήστε το αυτό και με τον ψυχίατρο. Και γι' αυτό ίσως όταν είχατε παράλληλη σχέση, επειδή δεν βρισκόσασταν συχνά, πήγαινε και με άλλες γυναίκες. Και μπορεί από τον καιρό που είσαστε μαζί να πηγαίνει μόνο μαζί σου. Και να απαιτεί, να απαιτούσε ο τέλος πάντων όπως γίνονταν μέχρι τώρα, με βίαιο τρόπο, να έχετε ερωτική επαφή κάθε βραδινά ή καθημερινά, παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ σας είναι διαφορετικές. Έχει θέματα με το σεξ ο άντρας σου, με τον εθισμό προφανώς. Δεν τον διαγνώσκω. Ακούγεται αυτό που διαβάζω σαν εθισμό στο σεξ. Δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα όμως. Λοιπόν, συζητήστε τα και αυτά και με τον ψυχίατρο και με τον ψυχολόγο. Με υπ' αυτήν την έννοια μπορεί να είναι πιστός σε εσένα, εφόσον ζείτε μαζί και είστε καλά. Όμως για να είστε καλά δεν πρέπει να είναι μόνο αυτός καλά για να ικανοποιούνται τα θελήματα του, πρέπει να είσαι και εσύ καλά. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός άνθρωπος, είσαι και εσύ άνθρωπος. Γιατί δεν έχει μόνο αυτός δικαιώματα, έχεις και εσύ δικαιώματα. Γιατί αυτός επειδή είναι άνδρας δεν είναι ανώτερος από σένα που είσαι γυναίκα. Γυναίκες και άνδρες είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα και αξίζουμε τον ίδιο σεβασμό. Δεν αξίζει περισσότερο ο άνδρας από τη γυναίκα. Πρέπει να το καταλάβει και αυτός αυτό το πράγμα και εσύ αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτός έχει λειτουργήσει μισογυνιστικά σε διάφορες φάσεις, αλλά και εσύ έχεις λειτουργήσει μισογυνιστικά όταν πίστευες έκτοτε ότι το μόνο πράγμα που σε ενδιαφέρει στη ζωή είναι η οικογένεια. Αυτό είναι μισογυνιστικό. Δεν είμαι εναντίον της οικογένειας. Έχω και εγώ οικογένεια και έχω παντρευτεί 2 φορές. Όχι μία, εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές. Δεν είμαι εναντίον της οικογένειας. Ούτε θεωρώ ότι είναι άσχημο πράγμα για τη γυναίκα να βρίσκεται στην οικογένεια. Αντιθέτως, έχω πάρα πολύ καλή γνώμη για την οικογένεια. Απλώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός η δημιουργία οικογένειας. Δηλαδή, η γυναίκα να μην βρίσκει ικανοποίηση από τη ζωή της, να μην βρίσκει ικανοποίηση από τον εαυτό της, να μην βρίσκει ικανοποίηση από την εκπλήρωση των στόχων της, των πραγματικών. Των δυνατοτήτων της, των δεξιοτήτων της, από την εξέλιξη της στην ανθρώπινη και να περιμένει να γίνει μάνα ή να γίνει σύζυγος για να αποκτήσει αξία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι μισογυνιστικό. Όταν γίνεται αυτός σκοπός η δημιουργία οικογένειας και κάνουμε λάθη τότε και παρασυρώμαστε και μπορεί να πουλήσουμε αρχές και αξίες μας. Μπορεί να βρεθούμε και σε συνθήκες όπως αυτές που βρέθηκες εσύ να έχεις σχέση με τον νυν σύζυγό σου πρωτού αυτός χωρίσει από την προηγούμενη του γυναίκα και να λες: εγώ δεν περίμενα ποτέ να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί βρέθηκες στο σημείο να κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί είχες αυτό σκοπό την οικογένεια και αυτό σκοπό το να είσαι μαζί με έναν άνδρα παρά το να είσαι καλά και το να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Εύχομαι ολόκαρδα ο άνδρας σου να συνεχίσει την θεραπεία με τον ψυχίατρο και την ψυχοθεραπεία και εσύ το ίδιο να συνεχίσεις τη θεραπεία και εσύ σαν ζευγάρι να συνεχίσετε τη θεραπεία και εύχομαι ολόκαρδα να μπορέσετε να εξηγιάνετε ουσιαστικά τη σχέση σας και να είστε πραγματικά καλά μαζί. Νομίζω βέβαια από όσα γράφεις ότι σε περίπτωση που η αλλαγή του συζύγου σου δεν είναι ουσιαστική και είναι απλώς προσωρινή για δημιουργία εντυπώσεων, εάν μη κακόν, δεν το εύχομαι, εγώ εύχομαι να είναι πραγματική η αλλαγή του. Εάν μη κακόν υπάρχει πισωγύρισμα, δεν θα του δώσεις άλλη ευκαιρία, πραγματικά. Και η επιστολή σου είναι πάρα πολύ σημαντική για να δώσουμε το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες ότι δεν δεχόμαστε με τίποτα τον μισογυνισμό στη σχέση μας. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και για τη βία από γυναίκες εναντίον των ανδρών. Έτσι όπως τα περιγράφεις εσύ τα πράγματα που γίνονται μέσα στη σχέση σου, εσύ αντιδρούσες στην κακοποίηση από τον άνδρα σου και η αντίδραση σου στην κακοποίηση ονομαζόταν βία, όχι αγάπη μου. Οι γυναίκες που εξασκούν βία στον άνδρα τους έχουν άνδρα ο οποίος είναι ευγενικός και καλότροπος μαζί τους και αυτές πάνε και τον κακοποιούν. Δεν διαφαίνεται από όσα έχεις γράψει να είναι αυτή η περίπτωση που συνέβαινε σε εσάς. Σαφώς και εσύ μπήκες σε μια
ψυχολογία θύματος και συνεξαρτώμενη, που το θύμα, ο συνεξαρτώμενος ή συνεξαρτώμενη τρέφει τη βία του θήτη και μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο, το οποίο πιστεύω ότι με ψυχοθεραπεία θα μπορέσετε να το εξηγιάνετε. Και ξέρεις ήδη ότι αν δεν μπορέσει και αυτός να εξηγιάνει τον τρόπο που λειτουργεί, θα πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου και των παιδιών σου και να σταματήσεις να έχεις προτεραιότητα την οικογένεια, να έχεις προτεραιότητα την ψυχική υγεία. Εύχομαι να μην χρειαστεί να το βάλεις σε πράξη, εύχομαι να τα καταφέρετε να είστε καλά μαζί. Και για τις αναδημιουργημένες οικογένειες, για τους δεύτερους γάμους, αυτό που έχω να πω είναι ότι καλύτερα να γίνονται μετά από πολλή σκέψη, πολλή προσοχή, πολλή σοβαρότητα και όχι στα χαμένα. Γιατί επηρεάζονται και τα παιδιά που φέρνουν μαζί μας από προηγούμενο γάμο ή από προηγούμενους γάμους. Και γιατί δικαιούμαστε, ρε παιδί μου, και ας δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά που θα παντρευτούμε να το πετύχουμε. Ε? Να μην είναι μόνο για ταλαιπωρία. Καλημέρα σας.